Πάμε εδώ, πάμε στο στούντιο. Έχουμε καλεσμένο, όπως είδατε και στο προαναγγελτικό μας, την κυρία Εφη Αξιόγλου, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Κυρία Αξιόγλου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και ελπίζουμε στην κουβέντα την οποία να κάνουμε να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το πού θα πάει τελικά η βαλίτσα στο πρώην κόμμα σας. Τώρα βρίσκεστε στη Νέα Αριστερά, αλλά πάντα πονάτε για το ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε τη δική σας εκτίμηση. Τι βλέπετε να γίνεται στο τέλος? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πως εδώ έχουμε μία κατάσταση διαλυτικής κρίσης εξελισσόμενης και διαρκούς. Θα πω ότι εμείς είχαμε κάνει την πολιτική εκτίμηση ότι αυτό θα συμβεί. Και γι' αυτό και αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε σχετικά σύντομα, παρότι αρκετοί τότε είπαν ότι ήταν πολύ σύντομα. Νομίζω ότι όταν εκτιμάς μια τέτοια εξέλιξη είναι προτιμότερο να αποχωρείς για να μπορείς να ξεχωρίζεις και τη δικιά σου πολιτική διαδρομή και να κάνεις αυτό για το οποίο έχει νόημα να εμπλέκεσαι στην πολιτική. Στην πολιτική δεν εμπλέκεσαι για να αναπαράγεις την ιδιοτέλειά σου. Στην πολιτική εμπλέκεσαι για να εξυπηρετήσεις κάποιους κοινωνικούς σκοπούς, κάποιους λόγους, για κάποιους ανθρώπους είσαι εκεί, για κάποιους πολίτες, στην περίπτωσή μας για εργαζόμενους, για ομάδες πληθυσμού που ζορίζονται, ταλαιπωρούνται από την οικονομία, από την κατάσταση στην υγεία, από την κατάσταση στην ακρίβεια, για να μιλάς για αυτούς. Όχι για να μιλάς όλη την ώρα για τον εαυτό σου ή για το να αναπαράγεις συγκρούσεις και κρίσεις εντός ενός κόμματος. Mm. Νομίζω πως η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κατάσταση διάλυσης, mm-hmm. την οποία τα ίδια τα στελέχη την επιβεβαιώνουν. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για την κατάσταση αυτή, ότι είναι πια σε μια κατάσταση πλήρους απαξίωσης, που δεν προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο. Να ρωτήσω την ευθύνη, η ευθύνη που αποδίδεται. Που αποδίδεται με αλφαγιώτα. Κοιτάξτε. Θεωρείτε ότι είναι ευθύνη του αρχηγού, της ηγεσίας του κόμματος, των στελεχών που έχουν κινηθεί ίσως με λάθος τρόπο? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει εδώ μια πλήρης μετάλλαξη, η οποία έχει επισυμβεί από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα ηγεσία. Η μετάλλαξη αυτή είναι μετάλλαξη πολιτικού περιεχομένου. Τις ελάχιστες φορές δηλαδή που τοποθετείται πολιτικά, εκφράζει θέσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αριστερά, ούτε με τον προοδευτικό χώρο, εγώ θα έλεγα, και στην οικονομία και στην εργασία και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι όμως μετάλλαξη και επί του ιδίου του κομματικού φαινομένου. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα το οποίο πια είναι ένα κόμμα που αναπαράγει μόνο μια εικόνα που αφορά το lifestyle του αρχηγού του. Είναι ένα κόμμα το οποίο αναπαράγει fake news διαρκώς. Με πρώτα ξεκίνησε, όπως θυμάστε, με την ευθύνη της ηγεσίας. Της επόμενης ηγεσίας, ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι, ξεκινώντας από μένα, νομίζω με τον πιο σκληρό και ακραίο τρόπο, αδιανόητα fake news τα οποία απλά αναπαράγονται και σκορπάνε λάσπη παντού. Και είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή το μόνο με το οποίο τροφοδοτεί την επικαιρότητα, αυτό το βλέπουν και οι πολίτες, είναι οι συγκρούσεις μεταξύ των στελεχών του με έναν τρόπο που για μένα είναι ασύλληπτος. Δηλαδή, οι καταγγελίες και οι κατηγορίες φτάνουν σε ανθρωποφαγικά έτσι, επίπεδα. Άρα, έχουμε μια πλήρη μετάλλαξη με ευθύνη της ηγεσίας προφανώς και της ηγετικής ομάδας, η οποία αυτά που συμβαίνουν είναι, θα έλεγα, τα αντικειμενικά μεθεόρτια αυτής της διαδικασίας μετάλλαξης. Χίλια συγγνώμη, πρέπει να πάμε στον Άριο Πάγο. Έχουμε δηλώσει από τον πατέρα 19χρονου. Νομίζω ότι προηγείται ένα κοινωνικό σοβαρό θέμα. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό. Περιμένουμε άμεσα εξελίξεις, πολύ άμεσα εξελίξεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αύριο πιστεύουμε ότι θα προσέλθει και η εταιρεία, ο επίσημος φορέας για τον τεχνικό έλεγχο, ώστε να κλείσει όλο αυτό για να μπορέσουν οι δικαστικοί λειτουργοί να αποδώσουν κατηγορητήριο σε όλους αυτούς που εμπλέκονται. Οι πληροφορίες από την έρευνα ντροπιάζουν τον ελληνικό λαό. Ένα σάπιο πίσω σύστημα, το οποίο χρηματίζεται και θα συνεχίσει να χρηματίζεται, και για 2-3 ευρώ θα σκοτώνει τα παιδιά των Ελλήνων. Θα κάνω ό,τι μπορώ και με όση δύναμη έχω για να σταματήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα το ξαναπώ, όπως το έχω πει και την πρώτη μέρα. Δεν φοβάμαι κανέναν με αυτό που μου έχει συμβεί. Και δεν θα σταματήσω μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγουν όλοι. Και οι κρυμμένοι και αυτοί που φαντάζονται ότι δεν είχαν ευθύνες στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει. Έχετε ενδείξει χρηματισμού από κάποιους, σε κάποιους λειτουργούς? Υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού? Θα φέρουμε τις επόμενες 2 ή 3 μέρες
ολοκληρώνοντας μία έρευνα, ένα σύνολο από πληροφορίες, πόσο μεγάλη είναι η διαπλοκή όχι μόνο στα Λούνα Πάρκ, στους επιχειρηματίες, στους εκβιασμούς σχετικά με το κομμάτι, το να υπάρχουν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους δήμους και να λειτουργούν με όποιο καθεστώς θέλει ο εκάστοτε άρχοντας, ο εκάστοτε επιχειρηματίας, και τα γνωρίζετε γενικότερα πολύ καλά. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο τον Φάνη Καρπατζάκη, ο οποίος παρακολουθεί τις δηλώσεις αυτού του ανθρώπου. Είπε μέχρι τέλους, χρηματίζονται, ένα σάπιο σύστημα χρηματίζεται και χάνουν τη ζωή τα παιδιά μας για 2-3 ευρώ. Να, ένας μαζί με αυτόν τον πατέρα, όλη η κοινωνία. Χαροκαμένος πατέρας, ο οποίος δίνει τώρα τον δικό του αγώνα. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, εδώ, στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, και ψάχνει να βρει το δίκιο του και όπως φαίνεται θα το τραβήξει μέχρι τέλους. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Ναι, αλλά ένα σχόλιο από την κυρία Χτσιόγλου, ναι, θα θέλαμε βεβαίως. Γι' αυτό. Ελάτε, κυρία Χτσιόγλου. Εντάξει, προφανώς είναι όλη η κοινωνία μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Το ζήτημα είναι πώς θα ήταν τα πράγματα έτσι ώστε να μην φτάσουμε ως εδώ. Και δεν είναι και η πρώτη φορά. Δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μην πληρούνται στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και τελικά η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το μόνο, το υπέρτατο αγαθό για το οποίο θα έπρεπε όλες οι αρχές να λειτουργούν, να παίζεται στα ζάρια κάθε φορά με έναν τόσο ασύλληπτο και ασήμαντο ταυτόχρονα τρόπο. Ελπίζω η δικαιοσύνη, προσδοκώ να δουλέψει γρήγορα, να κάνει τη δουλειά της, αλλά από εκεί και πέρα είναι και ένα ζήτημα του πώς φτάνουμε ως εκεί και γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι αυτονόητες δικλείδες ασφαλείας στη λειτουργία των στοιχειωδών πραγμάτων στην ελληνική κοινωνία, που οι ελληνικές αρχές από το Δήμο μέχρι την κεντρική κυβέρνηση να μην μπορούν να αγγιηθούν το αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το σχόλιο. Πάμε να συνεχίσουμε. Με το Φάνη Καρμπατζάκη σε λίγο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αναφέρατε πάρα πολλές φορές στην πρώτη τοποθέτησή σας τη λέξη μετάλλαξη. Και θέλω ένα πολιτικό σχόλιο δικό σας, μια πολιτική, την πολιτική σας κρίση, για το αν οι εικόνες που είδαμε από το γάμο του κυρίου Κασελάκη, με όλη αυτή τη μεγαλοπρέπεια, αν θέλετε, την οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε, ο ίδιος προσπάθησε να διαφυλάξει από τα τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν εκεί. Δεν είδαμε δηλαδή εικόνες από το εσωτερικό των εορτασμών. Ναι. Προσπάθησε πάρα πολύ, ήταν μια προσωπική δική του στιγμή. Παρ' όλα αυτά και πάρα πολλά στελέχη του κόμματος μίλησαν για κάτι το οποίο δεν ταιριάζει με την κουλτούρα, με την ιδεολογία της αριστεράς συνολικά. Η προσωπική του στιγμή απόλυτα σεβαστή. Να ζήσει ο άνθρωπος, να είναι ευτυχισμένος, να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του και με τις επιλογές του και ελεύθερος, όπως ελεύθερος κάνει τις επιλογές του, ελεύθερος να τις ζει και προσωπικά. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο ίδιος έχει επιλέξει μια υπερπροβολή της προσωπικής του ζωής. Το να δείχνει ένας πολιτικός, θα σας μιλήσω εντελώς ανοιχτά, το να δείχνει ένας πολιτικός κάποιες πλευρές της καθημερινότητάς του, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι κακό. Πολλές φορές και οι πολίτες θέλουν να καταλάβουν ποιος είσαι, στα αλήθεια, πέρα από το πώς μιλάς πολιτικά, για να μπορούν να συνδεθούν μαζί σου. Μια πιο άμεση επαφή μαζί σου. Και αυτό μπορεί να χρειάζεται να μεταδώσεις ή να δείξεις κάποιες στιγμές της προσωπικότητάς σου σε άλλα πλαίσια. Αλλά είναι άλλο αυτό και είναι άλλο να γίνεται μια υπερπροβολή. Είναι άλλο το να τροφοδοτείς την καθημερινότητα με εικόνες μόνο αυτού του πράγματος, πόσο μάλλον να επιδεικνύεις έναν άκρατο πλουτισμό γύρω από αυτό. Αυτά νομίζω πως ναι, δεν έχουν καμία σχέση, οπωσδήποτε δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά και με τη δική μας παράδοση. Και νομίζω ότι γι' αυτό και αρκετοί άνθρωποι δυσανασχέτησαν. Και οι εργαζόμενοι της Αυγής και των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν και στο διαδίκτυο που διάβαζα συναδέλφους, έκαναν αναρτήσεις, οι οποίοι πέρασαν ένα φρικτό καλοκαίρι. Ναι, γιατί έτσι. Είναι μια ιστορική εφημερίδα η οποία έκλεισε το καθημερινό της Φύλο, με εργαζόμενους οι οποίοι έχουν αφιερώσει κομμάτια της ζωής τους γι' αυτό. Υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες, αλλά νομίζω πως υπήρχε και δυνατότητα μέσα από μια συνολική προσπάθεια να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας και να στηριχθούν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Νομίζω ότι όλο αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα και ο τρόπος με τον οποίο ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε, γιατί έπαιξε με αυτό το θέμα και προσπάθησε μέσα από πλαστές ειδήσεις να χτίσει μια δική του ηθική στάση που δεν ήταν έτσι, νομίζω ότι πιο πολύ εμπέζει το πόνο εργαζομένων. Και αυτό είναι πράγματι κάτι που σίγουρα δεν ταιριάζει με την κουλτούρα της αριστεράς. Πάμε πάλι στο κόμμα για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα και να ασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Βλέπουμε ότι πλέον αμφισβητείται ο κύριος Κασελάκης. Είναι ένα πρόσωπο, ένας αρχηγός που βάλεται σχεδόν από τους 87, από τον κύριο Πολάκη, που σαφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον αμφισβητήσει
και στο συνέδριο το οποίο θα έχουν προκειμένου να έχουμε αντικατάσταση του κύριου Κασελάκη, αλλά με ποιον. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, από τους 87 θα θέλατε αυτοί οι πρώην συντροφοί σας να έρθουν να συναντήσουν, αν και εφόσον δεν καταφέρουν να επικοινωνήσουν με τον κύριο Κασελάκη? Να τους απευθύνετε ένα κάλεσμα, ελάτε την κυρία Γύρω Βασίλη, τον κύριο Ραγκούση, τον κύριο Σπίρτζη και όλους τους υπολείπους, τον κύριο Φάμελο. Εμείς απευθύνουμε ένα κάλεσμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένες στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί υπάρχουν πολλές εγκλωβισμένες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Θα το θέσω ευρύτερα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ενός προσώπου. Το ποσοστό που κατέχει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση, που είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το πώς ήταν, ωστόσο είναι ένα ποσοστό. Αυτό το ποσοστό δείχνει μία δυναμική στο εσωτερικό, η οποία είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να σπαταλάται, και μιλάω, ξαναλέω, για κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, ανθρώπους που είναι στο χώρο της υγείας, εργαζόμενοι στο χώρο της παιδείας, συνδικαλιστικές υγιείς δυνάμεις, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε ένα κόμμα το οποίο δεν παράγει πολιτική. Και είναι κρίμα να παραμένουν εκεί μόνο για να κάνουν σχολιασμό των διαφόρων ειδών ίντριγκας που μπορεί να παίζουν μεταξύ των στελεχών. Άρα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να εγκλωβιστούν για να παράξουμε πολιτική. Εγώ είμαι πιο συγκεκριμένος. Τώρα, για τις συνεργασίες, αυτές που λέτε. Ακούστε, εμείς είμαστε ανοιχτοί στον πολιτικό διάλογο πάντα, στις συνεργασίες με όσους ασπάζονται το δικό μας πλαίσιο πολιτικών αρχών. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα, άρα αν υπάρχει συμφωνία επί του πολιτικού προγράμματος, δεν έχουν προβεί σε χυδαίες επιθέσεις εναντίον μας. Mm-hmm. Άρα δεν έχουν εμπλακεί σε επιθέσεις περί υπονομευτών και περί σκευωρίας και περί χυδαιοτήτων αυτών ακραίων που αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα εναντίον μας. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση και μπορούμε να συμφωνήσουμε στρατηγικά. Αν υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, τότε είμαστε ανοιχτοί προς όλους. Μόλις ακυρώσατε την οποιαδήποτε συνεργασία με τον κύριο Πολάκη, θέλω να πω. Και τους 107 και τους 17. Έχουν ξεκινήσει οι επαφές σας, είστε σε επαφή, βρίσκεστε με άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτή την κατηγορία? Όχι, γιατί εμείς δεν κάνουμε προσωπικές. Και θέλω να σταθώ και λίγο στους 16 οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση Κασελάκη, 12 συν 4 παρών, αν δηλαδή με εκείνους έστω υπάρχει μια επαφή, τους κοινοβουλευτικούς, προκειμένου η κυρία Λινού, παραδείγματος χάρη, να... Εμείς δεν κάνουμε συνεργασίες πολιτικές μέσα από μια προσωπική διαπραγμάτευση. Δεν λειτουργούμε έτσι. Ναι. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προγραμματικό, πολιτικών θέσεων, στρατηγικής κατεύθυνσης και επ' αυτού μπορούμε να κάνουμε πολιτικό διάλογο. Προσωπικές επαφές τώρα με ανθρώπους, με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί στη ζωή μας, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα στο καφενείο της Βουλής. Στο κυλικείο της Βουλής, να πούμε μια κουβέντα, εννοείται. Είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Αλλά σε πολιτικό επίπεδο είναι στελέχη ενός άλλου κόμματος αυτή τη στιγμή. Και επιμένουν να παραμένουν σε εκείνο το άλλο κόμμα. Τώρα, το τι θα πράξουν οι ίδιοι στο μέλλον, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Εγώ θα έλεγα πάντως. Εσείς είστε ανοιχτοί, οι πόρτες της Νέας Αριστεράς. Σας είπα ότι είμαστε ανοιχτοί με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτό τους αφορά όλους. Δεν αφορά όλους, εφόσον τηρούνται αυτές οι βασικές προϋποθέσεις. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν μήπως έκαναν λάθος. Στο παρελθόν. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα καταλαβαίνουν. Που δεν αποχώρησαν από το κόμμα μαζί σας. Που δεν συμπορεύτηκαν. Εγώ θα σας πω το εξής. Ναι. Θα ήθελα κάποια στιγμή να σκεφτούν και οι ίδιοι, τώρα που καταλαβαίνουν το χάσμα που τους χωρίζει από την ηγεσία, μήπως και οι ίδιοι στο παρελθόν έπραξαν λάθος όταν στήριξαν ενεργώς τον κύριο Κασελάκη ή όταν με τη στάση τους ανέχτηκαν τις επιδιώξεις του κυρίου Κασελάκη. Άρα και τις σκοπιμότητες. Τι φυλάτε, θα το ρωτήσω σε εισαγωγικά. Θέλω να πω, σας προσεγγίζουν. Αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε και έναν αναστοχασμό για το που έχει φτάσει ένα κόμμα το οποίο κάποτε ήταν ένα κόμμα ελπίδας για ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και εδώ πρέπει να το δούμε συνολικά. Γιατί βλέπετε, επιτροπή, ξαναγράφεται αναδρομικά η ιστορία της αριστεράς μέσα από αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για την αριστερά. Η εκτίμησή σας ποια είναι ότι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή? Τον Τσίπρα εννοείται. Τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, εγώ αναφέρθηκα συνολικά σε στελέχη οι οποίοι πέρυσι το καλοκαίρι έκαναν κάποιες επιλογές. Μεταξύ αυτών είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε με τη στάση του, θα έλεγα τη σιωπή του ή τη στάση αυτής της αποχής, ας το πω, από τα τεκτενόμενα, με τον τρόπο του σίγουρα συνέβαλε στις επιδιώξεις του σημερινού Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι. Άρα το καλοκαίρι. Άρα πήρε θέση υπέρ του, αυτό μας. Αυτό νομίζω πως είναι κατανοητό από όλους τους πολίτες ότι έχει επισυμβεί. Εδώ, έτσι όπως έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο κύριος Τσίπρας πρέπει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συγκυρία, εφόσον παραμένει και είναι ο πρώην πρόεδρος, ο ιστορικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ,
ο κύριος Τσίπρας πρέπει να μιλήσει σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για το κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει αυτό που νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Δεν είμαι εγώ αυτή η οποία θα υποδείξω και σε κάθε περίπτωση θα σε ερωτηθεί ο ίδιος τι πιστεύει. Υπουργός του ήσασταν, συγγνώμη τώρα. Είσαι κρίσιμο Υπουργείο και δύσκολο Υπουργείο. Μιλούσατε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Επειδή ξέρω ρεπορτάζ ακριβώς. Μιλούσατε σχεδόν κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και μια συνεργασία εμπιστοσύνη. Πράγμα. Έλα έφη. Σοβαρά, έτσι μη. Το έχουμε δει αυτό. Μια εξαιρετική συνεργασία. Τι, αλλά πού πήγε αυτή. Αυτό δεν είμαι εγώ η οποία θα απαντήσω. Εγώ αυτά που έπραξα είναι στο φως. Είναι συγκεκριμένο. Τι έκανα πέρυσι το καλοκαίρι, τι ρόλο είχα, πότε μίλησα, τι είπα για τον κύριο Κασελάκη, τι είπα για τα ενδεχόμενα και για τους κινδύνους. Και όταν είδα ότι αυτά πρόκειται να επισυμβούν, αποχώρησα γιατί θεώρησα ότι δεν είναι ορθό να μένω σε ένα κόμμα και για να κάνω ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ή να περιμένω στη στροφή πότε θα χτυπήσω. Εμείς ρωτάμε πολιτικά, γιατί είναι τέτοια η βαρύδια του κυρίου Τσίπρα, που όταν βλέπεις το κόμμα σου να διαλύεται, όπως λέτε κι εσείς, και να μεταλλάσσεται. Αν θα περιμένατε πολιτικά να υπάρχει μια παρέμβαση από τον κύριο Νομίζω Τσίπρα. Ότι ο ίδιος έχει βρεθεί τώρα στο στόχαστρο των επιθέσεων. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Στο στόχαστρο των επιθέσεων της ηγεσίας. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά συμβαίνουν στον ίδιο πράγματα τα οποία είχαν συμβεί σε εμένα ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, μάλλον προς Σεπτέμβρη, δηλαδή πέρυσι τέτοια χρόνια. Νομίζω ότι ο ίδιος θα επιλέξει τι πρέπει να κάνει. Πάντως, σίγουρα αυτή η κατάσταση του κόμματος είναι μια κατάσταση που δεν υπηρετεί, που δεν είναι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από εκεί. Να απεγκλωβιστούν. Δεν έχει νόημα να παραμένει σε έναν χώρο που απλά παράγει κρίση. Πού να πάνε. Ας απεγκλωβιστούν και διαμορφώνονται δυναμικές. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες. Μεταφέρω με πολύ απλό τρόπο αυτό που μας λένε καθημερινά. Χρειάζονται αντιπολίτευση. Έχουν τρομακτική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση στον τόπο. Για την ακρίβεια, για αυτό που συμβαίνει με τα φάρμακα, για αυτό που συμβαίνει στα σχολεία, για αυτό που συμβαίνει με το επίδομα υγείας. Είναι τρομακτικά τα πεδία και πολύ σκληρή επίθεση που επιτελεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια σε βασικά δικαιώματα και ανάγκες των πολιτών και των εργαζομένων. Έχουν ανάγκη αυτό να εκφραστεί. Και σίγουρα αυτό δεν θα εκφραστεί όταν έχεις ένα χώρο που απλά αλληλοσπαράσσεται. Ως νέα πολιτικός έχετε τρομερή εμπειρία. Βρείτε μας την προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να σταθεί μέσα στο κοινοβούλιο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ νομίζω πως πάρα πολλά πολιτικά στελέχη μπορούν να σταθούν απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα τέτοιο μέγεθος πολιτικό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να σταθεί απέναντί του. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει ένα ρευστοποιημένο, ακραία ρευστοποιημένο πολιτικό τοπίο. Και είναι τρομακτική η ανάγκη να βρεθούν εκείνες οι συγκλήσεις και οι δρόμοι για να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το τοπίο είναι ρευστοποιημένο. Δεν είναι το θέμα αν υπάρχει ένας άνθρωπος να μιλήσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, ο φορέας είναι ρευστοποιημένος. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ στη διαλυτική κρίση, ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο αυτή τη στιγμή δεν παράγει κάποια πολιτική διαφορά, αυτό που θα δώσει μια δύναμη. Εμείς έχουμε φτιάξει έναν χώρο με καθαρές αρχές, με έμπειρα στελέχη και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η Νέα Αριστερά για να μπορέσει να παίξει και ένα ρόλο την επόμενη μέρα. Πάμε λίγο στην πολιτική αριθμητική, γιατί είστε καλοί σε αυτό. Σας ρώτησα και πριν, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το τι θα γίνει στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λίγο πολύ με τα ανοίγματα που θέλετε να κάνετε κι εσείς και τα νέα στελέχη που προφανώς θα θέλετε να φέρετε στη Νέα Αριστερά. Για να ενισχυθεί και το δικό σας κόμμα. Προφανώς, αναλόγως με την εξέλιξη που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, θα δείτε κι εσείς πώς θα πορευτείτε στη συνέχεια. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσουν οι 151 ψήφοι για πρόταση μομφής που πιθανότατα θα καταθέσει ο κ. Πολάκης. Εμείς θέλουμε ο κόσμος. Πιστεύετε ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής? Εμείς θέλουμε ο κόσμος, κύριε Κουτροκόη, να μας ενισχύσει. Εμείς δεν περιμένουμε πώς θα πάει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ για να ψαρέψουμε στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μπορέσει να συνδεθεί μαζί μας. Νομίζω ότι στο επίπεδο των προσώπων υπάρχει αποδοχή των προσώπων. Τώρα είναι αναγκαίο να γίνει αποδεκτός και ο χώρος της Νέας Αριστεράς και το κόμμα της Νέας Αριστεράς, που αυτή τη στιγμή κινείται ακόμη στους πρώτους μήνες ζωής του και χρειάζεται δουλειά για να μπορέσει να γίνει γνωστό και να χτιστούν δεσμοί εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι με αυτό που κάνουμε αυτό το διάστημα, βήματα που επικεντρώνονται στα προβλήματα των πολιτών, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας βρίσκεται στη Μαγνησία, ασχολείται με τα προβλήματα των πολιτών εκεί, που έχει πληγεί ο τόπος εκεί. Άρα αντί να συζητάμε αν ο κύριος Πολάκης έκανε την τάδε ανάρτηση ή δεν την έκανε και τι υπονοούσε πίσω από αυτήν, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να συζητάμε τι θα γίνουν οι πολίτες στη Λάρισα, τι θα γίνουν οι πολίτες στο Βόλο, πώς θα τα βγάλουν πέρα με την παραγωγή τους, πώς θα τα βγάλουν. Ο κύριος Σταρίτης τώρα θα έχει απέναντί του τον κύριο Παπά.
Όχι τον κύριο Φάμελο. Είναι... Θα έχει πρωτίστως απέναντι του και έχει πρωτίστως απέναντι του τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί η αντιπολίτευσή μας είναι στη δεξιά, στον κύριο Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε μια δουλειά πολιτική που νομίζω ότι την έχει ανάγκη ο τόπος. Να καταδεικνύουμε τα προβλήματα, να επιμένουμε, να προτείνουμε λύσεις. Μεθαύριο θα έχουμε τις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας. Οι άνεργοι θα χάσουν τα δεδομένα στοιχειώδη που έχουν. Οι άνεργοι θα βρεθούν σε μια συνθήκη όπου μέσα σε ένα εξάμηνο, αν μείνουν άνεργοι το χειμώνα, το καλοκαίρι, δεν θα μπορούν να επιβιώσουν και να πάνε 5 μέρες διακοπές με τα παιδιά τους. Αυτά είναι τα θέματα στα οποία εμείς θέλουμε να επιμένουμε. Όχι στις προσωπικές ίντριγκες και στα υπονοούμενα και στη λάσπη στον ανεμιστήρα. Αυτά δεν προσφέρουν, δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε κανέναν. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Είδαμε και στο παρελθόν να σας έχουν περιλάβει αυτή η σκοτεινή ομάδα του διαδικτύου Αλήθεια, από ποιον παίρνει εντολές και υπάρχει αυτός ο συντονισμός ακόμα και τώρα. Έχετε φύγει από το κάδρο εσείς, μπαίνουν οι 85, πώς είναι, 87. 87, ίσως να είναι και παραπάνω από αυτό. Μα έτσι είναι αυτό. Έτσι δουλεύει αυτό. Θα φύγει τώρα τον κύριο Φάμελο. Άλλος θα είναι ο εσωτερικός εχθρός. Θα φύγει ο άλλος, μετά θα είναι κάποιος άλλος εσωτερικός εχθρός. Αυτή η ιστορία έχει παράδοση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από έναν υποψήφιο πρόεδρο αυτή τη στιγμή. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τον κύριο Τραμπ. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή η παράδοση αναπαράγεται αυτή τη στιγμή. Στην αριστερά. Και είναι εδώ πραγματικά ντροπή ότι ξαναγράφει η ιστορία της αριστεράς με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο μελάνι. Κυρία Κουτιόλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αναλυτική και επιλεκτική για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.